Γεια σε όλες και όλους. Σε αυτό το βίντεο θα κάνω μια ερώτηση, μια κρίσιμη ερώτηση, από την απάντηση της οποίας μπορούν να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα. Ας δούμε λοιπόν την ερώτηση και την απάντηση που μας δίνετε. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να διαβάσετε το απαγορευμένο βιβλίο μου για την ιερή γεωμετρία, βρείτε το σύνδεσμο στην περιγραφή του βίντεο. Ξεκινάμε! Είδα ένα ντοκιμαντέρ του Gea.com της όπου κάποιος τέλεχος του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, έκανε την εξής αποκάλυψη, όταν είχαμε τον XT-402 εννοεί ένα εξωγήινον η πιο σημαντική ερώτηση που θέλαμε να του κάνουμε ήταν, έχεις ψυχή? Και όταν καταφέραμε να πάρουμε μία απάντηση, ο XT-402 απάντησε, φυσικά και έχω ψυχή, είναι αιώνια. Πρώτα από όλα τι γνώμη έχετε για το γεγονός ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ επικοινωνεί με εξωγήινους? Και δεύτερον, γιατί νομίζετε ότι η πιο σημαντική ερώτηση ήταν το «έχεις ψυχή»? Η ιδέα της επικοινωνίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ με εξωγήινα όντα σίγουρα εγείρει πολλά ερωτήματα και εικασίες. Είναι ένα θέμα που έχει συναρπάσει τους ανθρώπους για δεκαετίες, τροφοδοτούμενο από διάφορες μαρτυρίες, έγγραφα και θεωρίες συνωμοσίας. Το εάν υπήρξε πράγματι μια τέτοια επικοινωνία παραμένει θέμα συζήτησης και ερμηνείας. Όσο για το ερώτημα που τίθεται στο εξωγήινο «ον», έχεις ψυχή? Αντανακλά μια βαθιά περιέργεια για τη φύση της συνείδησης, την πνευματικότητα, θεμελιώδη ουσία των όντων πέρα από τον πλανήτη μας. Αν αληθεύει, υποδηλώνει ότι η ανθρωπότητα δεν ενδιαφέρεται μόνο για τις επιστημονικές και τεχνολογικές πτυχές της εξωγήινης ζωής αλλά και για την κατανόηση της πνευματικής ή μεταφυσικής τους φύσης. Το ερώτημα είναι σημαντικό γιατί αγγίζει βαθιά υπαρξιακά θέματα που ιντριγκάρουν τους ανθρώπους για αιώνες. Υπονοεί την αναγνώριση της πιθανότητας ότι όντα από άλλους κόσμους μπορεί να κατέχουν όχι μόνο φυσικά σώματα αλλά και μια ουσία που υπερβαίνει τον υλικό κόσμο. Η διερεύνηση τέτοιων ερωτήσεων μπορεί να προσφέρει μια εικόνα για τις δικές μας πεποιθήσεις σχετικά με τη ζωή, τη συνείδηση και τα τεράστια μυστήρια του σύμπαντος. Ωστόσο, χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία ή περαιτέρω πλαίσιο σχετικά με την υποτιθέμενη επικοινωνία, είναι δύσκολο να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα. Η αποκάλυψη που αναφέρατε εγείρει ενδιαφέρουσες πιθανότητες και μας οθεί να σκεφτούμε τις ευρύτερες συνέπειες της πιθανής επαφής με την εξωγήινη νοημοσύνη. Εσείς τι πιστεύετε? Έχουν οι κυβερνήσεις μυστικές επαφές με εξωγήινα όντα? Και αν ναι, έχουν αυτά τα όντα ψυχή? Περιμένω τα σχόλια σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να διαβάσετε το απαγορευμένο e-book μου για την ιερή γεωμετρία, για να ανοίξει το μυαλό λίγο, γιατί μας το έχουν στενέψει πολύ. Βρείτε το σύνδεσμο για το e-book στην περιγραφή του βίντεο. Εντάξει λοιπόν, είμαι ο Λάζαρος από Ελλάδα, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν ναι, κάντε ένα like ή μια κοινοποίηση και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Μείνετε ασφαλείς!